Τι κάνει, καλά είσαι, καλώς όρισες. Καλημέρα, μας τι κάνεις, καλημέρα. Ωραίο θέμα μας έφερες, πώς να μαλώνουμε. Διότι να μαλώσεις, δεν γίνεται να μην μαλώσεις. Ναι, δεν γίνεται να μαλώσεις, θα μαλώσεις. Το θέμα είναι πώς θα μαλώσεις. Κάποιοι νομίζουν ότι υπάρχουν σχέσεις που δεν μαλώνει κανένας. Εγώ, μέχρι κάποια ηλικία, τρόμαζα όταν μάλωνα. Νόμιζα ότι τελείωσε. Α, ναι. Νόμιζα ότι όταν θα μαλώσω, έχει τελειώσει, πάει. Ναι, αλλά μπορεί να έχει και αυταπάτες ότι γίνεται σχέση χωρίς διένεξη. Το οποίο δεν νομίζω ότι συμβαίνει. Εντάξει, μπορεί να συμβεί και αυτό. Μπορεί να μην είναι σε βαθμό. Είναι και αυτό σε. Οπότε βαθμίδες. Να πούμε ότι είναι λογικό ένα ζευγάρι να μαλώνει. Είναι λογικό να μαλώνει. Και είναι τώρα... φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό γιατί κάποια στιγμή ναι, μπορεί να, να διαφωνήσουν για κάτι. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να μαλώσει ένα ζευγάρι. Που μπορεί να μην είναι προσωπική δική του στο μεταξύ του. Μπορεί, ας πούμε, να είναι. Οικογενειακή, με την ευρύτερη οικογένεια να εμπλέκεται, κοινωνική, πολιτική, σωστά, δεν είναι απαραίτητη. Έχει τύχει, όταν μαλώνουμε, να αισθανόμαστε, αυτός που μπορεί και εγώ να είχα αισθανθεί παλιότερα, που δεν μαλώναμε, ότι όταν μαλώσουμε, μπαίνει στο μυαλό μας ότι έχουμε κρατήσει και δεν το έχουμε πει. Για το θέμα το συγκεκριμένο. Δηλαδή, εάν μαλώσουμε για το, ας πούμε, για τα οικονομικά, έτσι. Υπάρχει μία αφορμή που μπορεί, ας πούμε, να σκάνε να τσακωθούμε. Εκεί μπορεί μέσα μας να σκεφτόμαστε όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί, που μου χρωστάς και δεν σου έχω αυτό και δεν έχεις αυτό και δεν είναι αυτό και μπερμπουρμπουρ και πότε μπορεί να γίνει αυτό... Ναι, να μην έχεις μιλήσει, να μην έχεις μιλήσει και να έρθει να σκάσει σε κάποια φάση. Και σε οποιοδήποτε θέμα. Οικογενειακά. Έτσι. Η μάνα σου. Και τότε και πριν από 10 χρόνια. Που ο άλλος μπορεί να μην το έχει καταλάβει. Και εκείνη τη στιγμή να βλέπει μπροστά του έναν άνθρωπο να φωνάζει και να τσακώνεται για κάτι το οποίο δεν έχει ενημερωθεί. Γιατί φωνάζουμε στους τσακωμούς. Κάποιοι φωνάζουν, κάποιοι δεν φωνάζουν, γιατί υπάρχουν κι άλλα. Και άλλα είδη μαλώματος, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει καυγάς. Τι έχεις, τίποτα. Τι κλείνω, φεύγω. Δεν μπορεί. Τι λέω, συγγνώμη, αλλά δεν το εννοώ. Συγγνώμη, καλά, συγγνώμη, συγγνώμη για να τελειώσει τώρα. Η ή δεν λέω ποτέ συγγνώμη, επίσης. Ή δεν λέω ποτέ συγγνώμη. Και αυτό είναι κομμάτι το οποίο είναι σοβαρό. Ναι. Άρα, τώρα οπότε, θα μας πεις πώς να μαλώνουμε. Πώς να μαλώνουμε. Έλα. Πώς να μαλώνουμε. Ωραία. Και αυτό που είπε Φώτη στην αρχή, το οποίο είναι το θυμήθηκα τώρα να το πούμε. Η χιονοστιβάδα, τι. Όχι, αυτό το ότι αφού μαλώνω θα είναι το τέλος. Το τέλος. Μάλιστα. Είναι καλό όταν μαλώνουμε, γιατί θα μαλώσουμε κάποια στιγμή, να μην φέρνουμε τώρα τέτοιες κουβέντες ότι θα χωρίσουμε, τέλος, τελεσίγραφα. Και... Υπάρχει και αυτός ο τσακωμός που το πας σε ακραίο βαθμό. Σε ακραίο μπορεί κάθε να μην εννοείς κάθε φορά. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνεται, να λέμε κάτι τόσο σκληρό και βαρύ και έντονο σε ένα τσακωμό. Μάλιστα. Το άλλο είναι πάλι αυτό που αναφέρατε, το να μην επαναφέρουμε πράγματα τα οποία είναι παρελθοντικά. Δηλαδή τώρα μαλώνουμε για αυτό το θέμα. Θα μαλώσουμε γι' αυτό. Μάλιστα. Να μου φέρνεις τι έγινε πριν από 10 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Τι... Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, γιατί έχει φτάσει στο σημείο να μαλώσεις όταν έχει χαθεί επικοινωνία μέχρι ενός βαθμού. Ναι. Δηλαδή πρέπει να έχεις αρχίσει να επικοινωνείς τα θέματα που σε απασχολούν, αλλά πολλοί δεν λέμε ας μην το κάνουμε, ας το στεναχωρήσω, τώρα, μην το φέρω. Και έτσι διωγγώνεται και μαζεύεται. Αλλά μέσα στις σχέσεις είναι δεδομένο ότι ναι και θα στεναχωρήσω ένας τον άλλο και θα μαλώσουμε και θα τα ξαναβρούμε. Το θέμα είναι να υπάρχει αυτό ο σεβασμός, όρεξη για επικοινωνία, όρεξη να ακούσω το άλλο άτομο, ενδιαφέρον, φροντίδα, να μπορώ να μπω στη θέση του. Δύσκολο όμως, γιατί όταν μαλώνουμε, πώς θα μπω στη θέση του αφού είμαι στην αντίθετη θέση. Να έχω τη διάθεση όμως ότι θα ακούσω και τη δική του πλευρά. Είχα διαβάσει κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει ή θα μας το πεις, ότι φωνάζουμε στις διενέξεις επειδή αισθανόμαστε ότι ο άλλος είναι πολύ μακριά μας συναισθηματικά. Ναι, και συνήθως πολλοί καυγάδες γίνονται επειδή δεν υπάρχει συναισθηματική εγκύτητα στο ζευγάρι και δεν υπάρχει και επικοινωνία. Δεν λέμε αυτά που αισθανόμαστε, αυτά που νιώθουμε. Επίσης, αυτό που κάνουμε συνήθως είναι να κατηγορείς τον άλλο άνθρωπο, με χαρακτηρισμούς, να χαρακτηρίζουμε. Α, ναι. Αυτό, να αυτό του ρίξει πάρα πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο. Ναι, είσαι, ναι, αυτό και αυτό. Και... Ή πράγματα που μπορεί να πληγώσουν. Που μπορεί να πληγώσουν. Δηλαδή, γιατί όταν δεν τον άλλον τον πληγώσει, λες, όπα, τώρα αυτό που είπες... Είναι πολύ πληγωτικό. Μπορεί να με βγάλεις άχρηστο, μπορεί να με βγάλεις κακό. Ναι, αυτά τα επίθετα νομίζω αυτά είναι. Αυτά τα επίθετα οπότε δημιουργούν ένταση. Οπότε πώς μπορούμε όμως να τα αποφύγουμε, όταν εκείνη την ώρα μπορεί να ξεστομίσεις κάτι, το οποίο λες, οπα, οπα, οπα. Αν ξεστομιστεί αυτό. Ναι.
Αν ξαναφτάσουμε στο σημείο. Ναι, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και στο άλλο άτομο και στο τέρι μας χρόνο να το πείσουμε, ας πούμε, ότι το έχουν πάρει πίσω. Είναι καλό όταν βλέπουμε ότι γίνεται το. Ξεκινάει η κατάσταση. Να πάρουμε λίγο χρόνο και μετά να μπούμε στο διάλογο. Ενώ ο καθένας μόνος του λίγο να ηρεμήσει. Κοίτα, καλό θα είναι ναι, να παίρνουμε και χρόνο, ότι εντάξει, τώρα μαλώνουμε, αν δεν μπορούμε να μαλώσουμε ωραία, όμορφα, πώς να μαλώνουμε. Με την πρόθεση να ακούει ο ένας τον άλλο, είναι σημαντικό, δηλαδή να μιλάμε και να μας ακούει, να μπούμε στη διαδικασία. Μπορεί να μην συμφωνούμε, μπορεί να είμαστε απέναντι, μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά εκείνη την ώρα τι θέλει ο σύντροφός μας. Θέλει να ακουστεί. Και εμείς θα ακούσουμε το πώς το βιώνει εκείνος. Αντίστοιχα και εκείνος θα ακούσει πώς το βιώνουμε εμείς. Δεν είναι άκυρο το ένα από τα δύο, ούτε είναι πάντα δίκιο και άδικο. Εγώ έχω δίκιο, εσύ έχεις άδικο. Πιστεύω αυτό που έλεγες πριν, ότι όταν φωνάζουμε, αυτός που φωνάζει πιστεύω ότι ζητάει βοήθεια. Συνήθως φωνάζουμε όταν λέμε βοήθεια, κάτι μου συμβαίνει. Ή μπορεί να φωνάζουμε διότι αισθανόμαστε ότι έχουμε αδικηθεί, άρα ζητάμε βοήθεια. Αν ακούσουμε τον άλλο να φωνάζει, δεν υπάρχει λόγος να φωνάξουμε πιο δυνατά για να ακουστούμε. Ας μην πούμε τίποτα. Μπορεί να μην πούμε τίποτα. Μπορεί όμως δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια λύση αυτό το πράγμα. Το να κάνεις πίσω εννοείς. Ναι, στη φωνή, όπα. Ναι, γενικότερα όταν ο σύντροφός μας, ας πούμε, η σύντροφός μας είναι σε κρίση εκείνη τη στιγμή, αυτό που λέμε κρίση. Ναι, που μπορεί να μην έχει καμία λογική εξήγηση. Μπορεί να είναι να μην συμφωνούμε, να μην είναι και λογικά να μην στέκει, αλλά εκείνη τη στιγμή είναι έτσι. Εγώ αυτό το έτσι θα το αγκαλιάσω, θα το ακούσω. Δεν θα μπω στη διαδικασία ούτε να νουθετήσω, ούτε να κριτικάρω, ούτε να... Ναι, ακούω το έτσι σου, επίσης, ακούω τη δυσκολία σου. Ναι. Και το συζητάμε. Σημαντικό είναι να πεις πώς σε κάνει να νιώθεις κάτι που κάνει ο άλλος από το να χαρακτηρίσεις απλά την πράξη. Πώς νιώθω εγώ. Ναι, δηλαδή, τώρα ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι δεν μου αρέσει που πετάς τα ρούχα σου. Δεν ξέρω τώρα, σου λέω κάτι, γιατί πολλοί τσακώνονται για τις οικιακές δουλειές. Εκεί μπορείς να πεις ότι με κάνει να νιώθω ότι έχει πέσει όλο το βάρος πάνω μου, αντί να χαρακτηρίσεις την πράξη. Και να πεις καλύτερα το συνέστημα. Το νιώθω, ας πούμε, απογοητευμένη. Ναι, απλώς αυτό δεν θα φέρει τσακωμό. Δηλαδή, όταν τσακωθείς. Καλύτερα να μην φέρει τσακωμό. Αλλά και όμως, ακόμη και στο τσακωμό είναι καλό να λέμε πώς νιώθουμε. Ναι. Ότι με αυτό, ξέρω εγώ, που κάνεις τώρα, εγώ νιώθω απογοητευμένος ή θλίψη ή θυμώνω. Ξέρεις κάτι, επίσης... Δεν έχουμε μάθει να τα διαχειριζόμαστε έτσι. Ναι, καθόλου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, όταν κάποιος από τους δύο φωνάζει και ο άλλος αποχωρήσει και φύγει και κλείσει την πόρτα, τότε ο θυμός γίνεται χειρότερος. Νομίζω ότι δεν το καλμάρεις, μπορεί να φύγεις, γιατί αυτή τη σκηνή δεν θες να τη βλέπεις και λες γυρνάω την πλάτη μου και φεύγω. Δεν μπορείς όμως να αυτό είναι η απόλυτη αδιαφορία. Άρα τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Τι κάνουμε. Σε μία... Συνεννοούμαστε. Λέμε. Σε 10 λεπτά. Όχι. Σε ηρεμία όταν είμαστε, όχι όταν είναι ο καυγάς. Αυτό που προτείνω κι εγώ στα ζευγάρια είναι μία φορά το μήνα, ρε παιδί μου, να κάνουμε μία στρογγυλή τράπεζα, να λέμε σύσκεψη, τι θέλω, τι δεν θέλω, τι μου αρέσει, τι θέλουμε να προσεγγίσουμε, τι θέλω να κάνεις όταν φωνάζω, δεν θέλω να φεύγεις, μπορείς, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα που φωνάζω ή να έχουμε κάποιο κώδικα μεταξύ μας, ότι ξέρω εγώ τώρα... Καταλαβαίνω ότι είσαι σε αυτή τη φάση. Μια φίλη μου έχει πει κάποια μια μαγική λέξη, η οποία τη λέει λίγο με χαμόγελο. Μαράει, παράταμε. Αυτό λίγο, ξέρεις, όταν το δεις και πεις, μαράει, παράταμε τώρα. Δηλαδή και δεν υπάρχει κάτι που είναι φασόν για όλα τα ζευγάρια που είναι. Όχι, αλλά το χιούμορ που λέει είναι πολύ βασικό να κοροϊδέψει λίγο ένα τον άλλον εκείνη την ώρα. Καλά, εντάξει. Το ξέρουμε, ναι. Ενώ θα καλμάρει λίγο την κατάσταση. Και πάντα, ναι, μπορεί να καλμάρει την κατάσταση και πάντα να υπάρχει η διάθεση και να βρίσκουμε και χρόνο στο να συμφωνούμε. Αν δούμε όμως τον άλλον να έχει γίνει έξω φρενών, να ουρλιάζει, να μην ηρεμεί, κάτι το οποίο μπορεί να μας τρομάξει. Ναι, γιατί οι φωνές τρομάζουν. Γιατί μπορεί να τρομάξουμε και μπορεί να βλέπουμε ότι αυτό δεν σταματάει τώρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να ζητήσουμε βοήθεια. Εκεί, μετά δεν μιλάμε για μία απλή διένεξη. Δηλαδή, έχουμε ακούσει από δίπλα καυγά και λες, όπα. Ή με απειλές και τέτοια πράγματα. Αυτό δεν είναι απλώ μια διένεξη, ένα. Okay, δηλαδή δεν είναι ότι θα κάτσω εκεί να τον καλμάρω ή να την καλμάρω. Όχι. Και οι μελέτες έχουν δείξει ότι για κάθε μία αρνητικό συνέστημα ή τσακωμό, ας πούμε, συμπεριφορά, αν το ζευγάρι έχει 5 θετικές,
θα παραμείνει μαζί. Οπότε, για να το κλείσουμε. Πώς θα το κλείσουμε. Θέλω εμένα λίγο. Εμένα μου άρεσε η ιδέα με το κάθε μήνα μια επικοινωνία, σεβασμός και τι θέλω. Όταν, ας πούμε, με βλέπεις και είμαι σε κρίση και είμαι έξαλλη, θα ήθελα ή να με αγκαλιάσεις, ή να φύγεις, ή να μου δώσεις λίγο χρόνο, ή να το συζητήσουμε ξανά κάποια άλλη στιγμή. Δηλαδή, το κάθε ζευγάρι θα πρέπει να βάλει τους δικούς του κανόνες. Σε ηρεμία, σε φάση που έχω καταγράψει και στο προηγούμενο καυγά τι έχει γίνει. Σε παρακαλώ πολύ. Ποιος θα κάνει όμως αυτά. Πρέπει να αρχίσουμε να το μαθαίνουμε κάτι, αυτό. Εντάξει, είναι οι σχέσεις τώρα και οι συντροφικές και ο γάμος και αυτά είναι δουλειά, έτσι. Είναι... Και το ανοίγω την πόρτα και τη βαράω και κλείνει, είναι εκεί το, ξέρεις, σημαίνει τέσσερα. Και όλα αυτά σημαίνει να θέλω τον άλλο άνθρωπο, έτσι, γιατί αν δεν τον θέλω, τον συχαίνομαι, δεν μπορώ να τον βλέπω, δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν θέλω, τον συχαίνομαι, άστο, καλύτερα είναι. Λοιπόν, πάμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε Χρύσα Κατσαρίνη. Ελαδένια Κιμόλου. Και έχουμε πλήσιμο αυτοκινήτου, έχουμε καινούριο αγώνα. Θα παίξουμε μια νέα αρχή, θα κάνουμε. Χωρίς ανταγωνισμού τρίτη σήμερα. Με ηρεμία. Πάντως μου άρεσε που βάλαμε ένα στόχο. Βάλαμε ένα στόχο, η αλήθεια. Ας πάρουμε λίγο off αυτή τη βδομάδα και βλέπουμε. Πάμε σε διαφημίσεις.